Γεια σας φίλοι μου, και στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε, θα δούμε δύο άσχημα νέα. Αρχικά, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο άσχημο νέο. Είναι ότι σήμερα το πρωί ψώφισε ένα κοτοπουλάκι από τις μηχανείς. Δυστυχώς φέτος έχω χάσει πολλά κοτοπουλάκια από αυτά της μηχανής, από άγνωστους λόγους. Δηλαδή, είναι ματζουφιασμένα και μαζεμένα, σαν να είναι άρρωστα. Δεν τρώνε και δεν πίνουν τη μία μέρα και την άλλη μέρα ψοφάνε. Πήρα τώρα και αντιβίωση που μπαίνει στο νερό τους για να γλιτώσουν τουλάχιστον τα άλλα. Τα άλλα τώρα είναι υγιέστατα έτσι όπως φαίνονται. Ελπίζω να μην πάθουν τίποτα κι αυτά. 3-4 τα έχω χάσει σίγουρα από αυτά τις μηχανές. Ψώφισε σήμερα άλλο ένα. Ένα μαύρο ήταν αυτό που ψώφισε. Τώρα μείνανε δύο μαύρα. Αυτό που ψώφισε ήταν από τα δεύτερας φουρνιάς που είχα βγάλει 3-4 μαύρα, δεν θυμάμαι τώρα πόσα. Από αυτά ψωφίσαν όλα. Ψώφισαν και τα 3-4. Τα άλλα είναι όλα συνομήλικα. Τέλος πάντων, ψώφισε και αυτό. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, κάποιο συλλεκτικό δείγμα. Γιατί από αυτά τις μηχανείς, τουλάχιστον 5 στα 11 είναι συλλεκτικά. Δηλαδή μου αρέσουν εμένα και θεωρούνται για μένα συλλεκτικά. Και θέλω να τα κρατήσω. Ευτυχώς δεν ψώφισε το συλλεκτικό κάποιο από αυτά. Σημασία έχει όμως ότι ψώφισε ένα κοτόπουλο. Οπότε πρέπει να κάνω κάτι για να γλιτώσουν τουλάχιστον τα άλλα. Δεν τους είχα κάνει καμία αντιβίωση. Οπότε πείτε μου όποιος ξέρει, αν χρειαζόταν. Τώρα βέβαια πήρα αντιβίωση και την έβαλα στο νερό τους. Αυτό η πρώτη απώλεια. Το πρώτο άσχημο νέο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δεύτερο τώρα. Και περνάμε τώρα λοιπόν στο δεύτερο άσχημο νέο. Θα θυμάστε σίγουρα όλη αυτή την γλώσσα η οποία έκλωθε στην καλύβα από τις κατσίκες, αυτή εδώ, να τη φέρω πιο κοντά στον ήλιο, γιατί εδώ μέσα έχει σκοτάδι. Να λοιπόν, αυτή είναι εδώ, η οποία είχε κλώσει δύο φορές φέτος. Την πρώτη φορά είχε καλή επιτυχία, γιατί είναι από τις καλύτερες μου κλώσσες και η αγαπημένη μου από τις κλώσσες που έχω. Τέλος πάντων, έκλωσε και δεύτερη φορά. Θα θυμάστε ότι της είχα βάλει 11 αυγά και σήμερα ήταν να τα βγάλει. Όμως όπως βλέπετε δεν έχει κανένα αυγό, εδώ είναι η φωλιά. Και ο λόγος είναι ότι έσπαγε τα αυγά της, δηλαδή μέχρι να φτάσει εχθές, σε αυτή την ημέρα, στην 21η ημέρα, όπου ήταν να βγάλει τα κοτόπουλα, με δύο αυγά είχε μείνει. 9 στα 11 αυγά τα είχε σπάσει μόνη της. Τώρα δεν ξέρω γιατί, και ήταν από τις καλύτερες μου κλώσσες. Ίσως επειδή έβγαλε ήδη κοτόπουλα για φέτος και δεν έχει τόσο όρεξη. Και μπορεί να φταίει κιόλας η ζέστη, όπως μου είπαν αρκετοί. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο τα έβγαλε χτες, βγήκαν αυτά. Δύο κοτοπουλάκια, ένα κίτρινο και ένα μαύρο, με φτερά στα πόδια και τα δύο. Και πήγα σήμερα το πρωί, τα άφησα μία μέρα για να στεγνώσουν, μία βραδιά. Και σήμερα θα τα έβαζα σε δικό τους χώρο, για να ζήσουν. Και τέλος πάντων, πήγα σήμερα το πρωί και τα βρήκα ψόφια. Τα πάτησε κι αυτά. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Και τώρα κάθεται πάλι στη φωλιά της. Δεν θα της βάλω πάλι αυγά εννοείται, το βράδυ θα τη βάλω στο κοτέτσι για να μάθει ξανά να ενταχθεί στο κοπάδι και να κάνει πάλι αυγά σε λίγο καιρό. Δεν αξίζει τώρα να της βάλω πάλι αυγά, τζάπα θα ταλαιπωρείται το πτηνό. Έχει ήδη 20 μέρες συν που κλωσάει. Είναι κρίμα τώρα να της ξαναβάλω αυγά, ούτε με ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω. Γιατί υπάρχουν και αυγά, 16 αυγά κότα στη μηχανή, οπότε θα έχω πάλι κοτόπουλο. Δεν υπάρχει λόγος να τελεπωρώ την κότα. Οπότε το βράδυ θα μπει στο κοτέτσι για να ενταχθεί πάλι στην παλιά της ζωή. Και να ξαναμπεί σε κύκλο αυγών. Τώρα δεν ξέρω γιατί τα έσπαγε. Έσπασε μέσα σε 20 μέρες 9 αυγά. Και δύο που έμειναν από τα 11 τα έβγαλε χτες που ήταν να τα βγάλει. Τα άφησα μια βραδιά να στεγνώσουν όπως είπα. Αλλά τα πάτησε και αυτά και τα σκότωσε. Εντάξει, τώρα τι να πω. Την πρώτη φορά τα πήγε μια χαρά, τη δεύτερη χάλια. Εγώ πιστεύω ότι φταίει η ζέστη που είχε αυτό το διάστημα και δεν γλωσσούσε καλά η κότα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δύο άσχημα νέα είδαμε. Ένα κοτοπουλάκι πέθανε και η γλώσσα δεν έβγαλε τίποτα. Τουλάχιστον έχω την γλώσσα. Και αυτά ήταν τα άσχημα νέα. Δεν ήταν και τόσο πολύ άσχημα όσο θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα, τέλος πάντων. Και αυτό ήταν και το βίντεο. Και μην ξεχάσω ότι πλέον σας είπα και χτες έχουμε ξεπεράσει τις 500 εγγραφές και θα ανεβεί και το special video σε λίγες μέρες.
Δεν το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό ήταν το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο. Αντίο.